Νομίζω ότι η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα ακόμα τυπικό παράδειγμα για το πώς σοβαρά ζητήματα όπως εν προκειμένου η υδραργυρική μόλυνση, για το πώς αξιοποιούνται στον αδυσόπιτο ανταγωνισμό, τον παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα σε χώρες και σε επιχειρηματικούς ομίλους. Για το πώς δηλαδή ισχυρές καπιταλιστικές χώρες επιβάλλουν τους όρους τους στις υπόλοιπες, καθώς και για το πώς ρυθμίζουν προσωρινά τις μεταξύ τους ανταγωνιστικές σχέσεις με συμβιβασμούς ως συνήθως πολύ εύθραυστους. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο άγριος ανταγωνισμός εκτυλίσσεται και στο πεδίο του περιβάλλοντος και μάλιστα στο όνομα της προστασίας του. Η νέα μεγάλη επενδυτική ιδέα του κεφαλαίου λέγεται πράσινη ανάπτυξη ή Green Deal και ούτω καθεξής. Όμως, όσοι συμβιβασμοί και αν γίνουν ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες, όσες συνθήκες, συμβάσεις και αν υπογράψουν μεταξύ τους σαν τη σημερινή, ούτε θέλουν και ούτε και μπορούν στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, αφού είναι στη φύση του να αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως μέσον αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, να λαιλατεί τους φυσικούς πόρους και να τους καταστρέφει όχι μονάχα με την ανεξάντλητη άντλησή τους αλλά και με τους και την ανεξέλεγκτη, αλλά και με τους υπεριαλιστικούς πολέμους στους οποίους και οδηγεί αντικειμενικά. Και έτσι, παρά την εξέλιξη της επιστήμης, παρά την εξέλιξη της τεχνικής, οι οποίες εγγυώνται σήμερα αποτελεσματικότατα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στον καπιταλισμό γίνεται με κίνητρο το επιχειρηματικό κέρδος, για το οποίο φυσικά και θυσιάζεται τελικά κάθε μακροχρόνια πρόβλεψη, ακόμα και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη για το περιβάλλον, όταν αυτό το απαιτεί το ποσοστό κέρδος. Συνεπώς, οι πράσινες τεχνολογίες, η λεγόμενη πράσινη οικονομία, οι οποίες προωθούνται στο όνομα του περιβάλλοντος, αποσκοπούν πριν από όλα, κατά την άποψη του ΚΚΕ, στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία στα μονοπόλια για μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Και εδώ βρίσκεται και το πραγματικό κίνητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικράτηση των δικών της επιχειρηματικών ομίλων στον ανταγωνισμό τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, ιδίως στο πεδίο της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, όπου βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και το σχετικό πλεονέκτημα, έχοντας προηγηθεί στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Όλα τα παραπάνω αφορούν και στην υποσυζήτηση σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, για ένα πολύ πολύ επικίνδυνο μέταλλο για την υγεία του ανθρώπου. Και δεν είναι υπερβολή, κύριε Πρόεδρε, εδώ να υποθεί ότι η υποκρισία αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά αυτής της σύμβασης, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλες με ανάλογο περιεχόμενο. Καταρχήν αφήνει όχι και λίγα παραθυράκια για τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και τις μεγάλες τους επιχειρήσεις φυσικά, ως προς τη συμφέρουσα για αυτές διαχείριση του υδραργύρου σε αντίθεση με τις πιο αδύναμες χώρες για τις οποίες εξαντλείται η αυστηρότητά της. Προτάσσεται επίσης η μόλυνση των ψαριών, μόνο που τα δάκρυα εδώ είναι κροκοδίλια, αφού είναι γνωστό με πιο άναρχο και ανεξέλεγκτο τρόπο αναπτύσσεται ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργιών σε όλο τον κόσμο, επειδή ακριβώς αυτή η ανάπτυξη γίνεται με όρους καπιταλιστικού κέρδους, τσαλαπατώντας κάθε έννοια περιβαλλοντικής μέρημνας. Δείτε τις αντιδράσεις των κατοίκων σε όλο τον κόσμο σε κάθε τέτοια επένδυση κοντά στα σπίτια τους και τις ακτές τους. Και στο κάτω-κάτω, αν στόχος μόνος και πραγματικός ήταν με αυτή τη σύμβαση να καταπολεμηθεί ο επικίνδυνος όντος μολυντής που λέγεται υδράργυρος, δεν θα υπήρχαν μονάχα ποινές μέσα σε αυτή τη σύμβαση και ξανά ποινές, αλλά θα υπήρχαν και πρόνοιες. Θα προβλέπονταν και μέτρα για την ελεύθερη και κυρίως για τη φθηνή διάχυση των νέων τεχνολογιών και υλικών σε όλες τις χώρες που μπορούν να αντικαταστήσουν βεβαίως τα σχετικά προϊόντα του υδραργύρου, όπως παραδείγματος χάρη τα οδοντιατρικά αμαλγάματα για τα σφραγίσματα με τις πολύ ακριβότερες ρητίνες, αλλά και για άλλες χρήσεις, και όχι αυτά τα νέα υλικά να μένουν απρόσιτα, ιδιαίτερα για τις φτωχές χώρες, και να οχυρώνονται πίσω από τις περιβόητες πατέντες των πολυεθνικών.
Εν κατακλείδη, για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζουμε παρόν στη σημερινή σύμβαση, ενώ καταψηφίζουμε το δεύτερο άρθρο αυτής της σύμβασης που ορίζει την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, από πού και ως πού άραγε, ως τον αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης στη χώρα μας. Ευχαριστώ.